Αρχές του 20ου αιώνα. Ένα πολύχρωμο μοσαϊκό λαών και ανθρώπων ζει στη Μικρά Ασία. Βυθισμένοι στην καθημερινότητά τους, δεν αντιλαμβάνονται τα σύννεφα που κρύβουν τον ουρανό της, καθώς οι νεότουρκοι ακονίζουν τα μαχαίρια και οι σύμμαχοι ρίχνουν τα ζάρια της μοιρασιάς. Σε αυτό το αβέβαιο κλίμα, μια ελληνική οικογένεια και οι άνθρωποι που την περιστοιχίζουν βιώνουν τη δική τους συγκλονιστική ιστορία, ακολουθώντας το Κισμέτ. Στο λιμάνι και στην προκυμαία της Μύρνης, στα σοκάκια της, στα παλιά αρχοντικά, αλλά και στις φυλακές και στα πορνεία της, όλοι πασχίζουν να εκπληρώσουν όνειρα και φλογίζονται διαρκώς από τα πάθη. Όταν όμως ξεσπάει η συμφορά, οι συγκρούσεις με τον εαυτό τους μετουσιώνονται σε αγωνία για τους αγαπημένους τους και μια λέξη πλέον μένει για να στοιχειώσει για πάντα τις ψυχές τους. Γιαρντίν, που θα πει βοήθεια. Χρήστος Ναούμ, Γιαρντίν, οι φλόγες της Ανατολής. Ένα μυθιστόρημα για τη Μικρά Ασία, τους θρύλους και τους μύθους της Ανατολής. Μια περιπέτεια που δεν τελειώνει, ακόμη και όταν πέφτει η κόκκινη αυλαία της. Χρήστος Ναούμ, Γιαρντίν, οι φλόγες της Ανατολής. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καστανιώτη.